Η πανδημία στην Ιαπωνία αφήνει βαθιέ πληγέ στην κοινωνία. Για πρώτη φορά εδώ και 11 χρόνια, οι αυτοκτονίε αυξάνονται κατακόρυφα στη χώρα. Ο περιορισμό των κοινωνικών επαφών, η μοναξιά και η ανεργία οδηγούν όλο και περισσότερου Ιάπωνε σε αδιέξοδο. Μόνο τον περασμένο Οκτώβριο, οι θάνατοι από αυτοκτονίε έφτασαν τι 2.153. Η πλειοψηφία των θυμάτων είναι γυναίκε, πολλέ από τι οποίε είναι άνεργε. <ΣΠΟ> Συνολικά 6.976 γυναίκες έδωσαν τέλος στη ζωή τους το 2020 αριθμός κατά 15% υψηλότερος από το 2019 Παράλληλα εργαζόμενοι σε κέντρα ψυχολογικής υποστήριξης αποκαλύπτουν ότι έχουν αυξηθεί και τα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης ο τραγικό αντίκτυπο τη πανδημία οδήγησε τον Πρωθυπουργό Σούγκα στο να αναθέσει στον Υπουργό Εσωτερικών ένα κομβικό ρόλο ω Υπουργό Μοναξιά. Καλείται τώρα να αντιμετωπίσει την απομόνωση και την κατάθλιψη την εποχή τη πανδημία. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα δικά της προβλήματα να λύσει με νέες καθυστερήσεις από την Άστρα στην παράδοση των εμβολίων. Σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους, η Βρετανική εταιρεία αναμένεται να παραδώσει λιγότερες από τις μισές δόσεις το δεύτερο τρίμηνο του 2021, δηλαδή 90 εκατομμύρια αντί για 180. Σε ανακοίνωσή της μάλιστα η Άστρα Ζένεκα αρκέστηκε σε ευχολόγια. Η Αστραζένεκα εργάζεται για να αυξήσει τι προμήθειες προ την Ευρωπαϊκή Ένωση και παράλληλα συνεχίζει να αξιοποιεί τι δυνατότητέ τη διεθνώ ώστε να πετύχει την παράδοση 180 εκατομμυρίων δόσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δεύτερο τρίμηνο του έτου. Και όλα αυτά καθώ στι Ηνωμένε Πολιτείε οι επιστήμονε προειδοποιούν για μια νέα μετάλλαξη που σαρώνει την Καλιφόρνια.